Διάταξης. Κυρία Σακοράφα, έχετε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ και τους συναδέλφους, γιατί είμαι εισηγήτρια κάτω στις κυρώσεις που έχεις. Ξεκινάει σε λίγο στην Ολομέλεια, οπότε ευχαριστώ ειλικρινά για την παραχώρηση από τους συναδέλφους. Να καλωσορίσω και εγώ τον κύριο Υποστράτηγο στη συνεδρίασή μας. Θα μου επιτρέψετε πάλι, κύριε Πρόεδρε, σε ένα βασικό ζήτημα να σταθώ όπως πάντα. Σύμφωνα με τον νόμο 2713 του 99, άρθρο 8, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη υποβάλλει στην Επιτροπή μας μέχρι το τέλος του μηνός Φεβρουαρίου κάθε χρόνο έκθεση με τον απολογισμό του έργου και των δραστηριοτήτων του προηγούμενου έτους με σκοπό την κοινοβουλευτική εποπτεία, τον έλεγχο και τη διαφάνεια. Και θα έλεγα ότι έχει γίνει πια κοινό του στόχο στις συνεδριάσεις μας να καταγγέλουμε πολύ συχνά τον προσχηματιστικό χαρακτήρα που έχουν λάβει οι διαδικασίες στην Επιτροπή μας. Κύριε Πρόεδρε, προφανώς και δεν έχετε παραλάβει μέχρι σήμερα την αντίστοιχη σχετική έκθεση του 2021, για να μην έρθει. Θα μας την είχατε στείλει άλλωστε. Θα πρέπει λοιπόν να πω ότι πρέπει να υπάρχουν κάποιες εξηγήσεις γι' αυτό. Κανονικά σήμερα θα έπρεπε να συζητάμε τα πράγματα του 2021 και δεν θα ήθελα να πω ότι αυτά προφανώς και θα τα συζητήσουν το 2025 με τους ρυθμούς που πηγαίνουμε. Ο νομοθέτης ήθελε και θέσπισε άμεση συζήτηση, συνεννόηση για τον έγκαιρο εντοπισμό και την αντιμετώπιση των προβλημάτων. Δεν είχε κατά νου συζητήσει τετραετία, χωρίς άμεσο έλεγχο, χωρίς λογοδοσία, αλλά και χωρίς δυνατότητα ουσιαστικού προγραμματισμού στην κοινοβουλευτική διαδικασία. Νομίζω ότι αυτή η πρακτική, κύριοι συνάδελφοι, δεν βοηθάει το κοινοβούλιο, ούτε και την ίδια τη δημοκρατία, γιατί η δημοκρατία λειτουργεί και υπάρχει μέσα από τις διαδικασίες της. Δεν είναι μια αφηρημένη έννοια, λοιπόν. Είναι δεδομένο πως είμαστε εμείς, σαν κόμμα, να αποδεχθούμε ότι την κύρια ευθύνη για την απαράδεκτη αυτή κατάσταση που μας εκθέτει όλους την έχει ο πρώην Υπουργός, ο κ. Χρυσοχοΐδης, όπου η πολιτική του παρουσία στο συγκεκριμένο Υπουργείο χαρακτηρίζεται από το αποτύπωμα αλαζονίας, θα έλεγα, και καταπάτησης κάθε αρχής, αλλά και από τα τραύματα στο σώμα της ελληνικής κοινωνίας με τόσο περιστατικά αυθαιρεσίας και βαρβαρότητας. Ο ίδιος μάλλον τα βίωνε σαν επίδειξη προσωπικής πυγμής, αν αυτό έχει κάποια σημασία. Σε κάθε περίπτωση είναι δεδομένη και η ευθύνη του κυρίου Πρωθυπουργού, κύριε Πρόεδρε. Για μας αποτελεί σοβαρό πρόβλημα ότι δεν προβλέπεται καμία διορθωτική διαδικασία στη συγκεκριμένη που αναφέρομαι, ούτε συνέπειες για αυτή την υπουργική πρακτική. Αποτελεί σοβαρό πρόβλημα το γεγονός ότι δεν προβλέπονται κάποιες συνέπειες. Και επειδή κανένας ποτέ δεν θα κριθεί κάποιες εξηγήσεις, νομίζω ότι θα πρέπει να πάρουμε κάποια μέτρα. Δεν μπορούμε να λέμε ότι λειτουργεί η δημοκρατία όταν συζητάμε τις εκθέσεις με έναν τέτοιο ετεροχρονισμένο τρόπο και με καθυστέρηση 4 χρόνων. Τώρα, στις συγκεκριμένες εκθέσεις, γίνεται αναφορά σε ξεχνιάσεις υποθέσεων. Δυστυχώς όμως δεν παρουσιάζονται, αν και φαντάζομαι ότι υπάρχουν, καθόλου συγκριτικά στοιχεία. Φαντάζομαι ότι μπορείτε να δώσετε μια εικόνα γι' αυτό, όπως παραδείγματος χάρη τα ποσοστά επί του συνόλου των υποθέσεων που αντιμετωπίστηκαν. Αυτά που αποτελούν σοβαρότητα προβλήματα είναι η αύξηση περιστατικών ακραίας βίας στο πεδίο της δράσης, οι καταγγελίες για μεθόδους βασανιστήριων, αλλά και τα περιστατικά παράτυπης χρήσης όπλων στα σώματα ασφαλείας. Σε αυτούς τους τομείς, ποια είναι η εικόνα που έχετε εσείς, πόσες διαδικασίες διερεύνησης έγιναν, ποιος είναι ο μέσος όρος στον χρόνο διεκπαιρέωσής τους, σε πόσες εντοπίστηκαν ευθύνες ή και επιβλήθηκαν κυρώσεις. Θα ήθελα να έχουμε περίπου τα ποσοστά, αν είναι εύκολο. Υπάρχουν επίσης ορισμένες εμβληματικές υποθέσεις για τις οποίες ζητάμε να έχουμε σήμερα ενημέρωση από εσάς. Για την πορεία, παραδείγματος χάρη, της υπόθεσης του Δημήτρη Κατή. Ξέρετε, την υπόθεση των διαδηλωτών στα Σεπόλια το. Δεν ακούγεται. Προσπαθώ να προλάβω το χρόνο. Ωραία. Λοιπόν, έλεγα για την πορεία της υπόθεσης του Δημήτρη του Κατή. Ξέρετε, εκείνη την υπόθεση στα Σεπόλια στις 17 Δεκάτου του 20. Όπου είχαμε και παρεμπόδιση της δικαστικής διαδικασίας από αστυνομικά όργανα κατά την εξέταση μαρτύρων, όπως και την δίκη για τη δολοφονία του Ζακ Κωστόπουλου. Για τις υποθέσεις του Νίκου Σαμπάνη, του Άρη Παπαζαχαριουδάκη, αλλά και του Δημήτρη Δαρέ. Για την υπόθεση της 18χρονης Έφης πριν σχεδόν ένα χρόνο στη Νέα Σμύρνη, η οποία πέρα από άγριο ξυλοκόπημα αποτυπώθηκε, παρενοχλήθηκε και σεξουαλικά. Θα ήθελα παρακαλώ να μας μιλήσετε για την πορεία αυτών των υποθέσεων. Κύριε Υποστράτηγε, φαντάζομαι ότι σαν άνθρωπος θα νιώθετε αποτροπιασμό για τις συμπεριφορές αυτές των αστυνομικών οργάνων, όπως όμως το ζήτημα είναι ότι αυτές οι συμπεριφορές πληθαίνουν και η βαναυσότητα, θα μου επιτρέψετε να πω, ότι θεριεύει. Πρόκειται για πρακτικές που απομακρύνουν την αστυνομία από τον πραγματικό της ρόλο, ή μήπως είναι διαφορετικά. Γνωρίζετε τουλάχιστον από τον τύπο
τι έχει συμβεί, παραδείγματος χάρη, με τους βουλευτές του κόμματός μας, τους βουλευτές του Μέρα 25. Παραδείγματος χάρη, τον γραμματέα μας Γιάννη Βαρουφάκη, τον έβρισε φιδέας αστυνομικός του τον ΜΑΤ. Ένας άλλος χτύπησε με αγκονιά τη βουλευτή μας τη Μαρία την Αμπατσίδη. Και στη συνέχεια αυτός και άλλοι τρεις από τη Δημηρία την έσπρωχνα με τις ασπίδες τους. Επειδή το έχω υποστεί και προσωπικά, θα ήθελα να σας ρωτήσω πραγματικά τι συμβαίνει με την προστασία και την ασυλία των βουλευτών όσον αφορά τη συμπεριφορά των αστυνομικών απέναντί τους. Πώς θα τεθεί τέλος αυτές τις βαρβαρότητες, ποιες είναι οι δικές σας προτάσεις? Θεωρούμε ότι δεν υπάρχουν καν τα απαιτούμενα αντανακλαστικά από την πλευρά της αστυνομίας και αν υπάρξουν να αντιμετωπίζουν την πρακτική της πολιτικής κάλυψης και της προστατευτικής συγκάλυψης. Από την άλλη, υπάρχει ευνοϊκή πλημελή στην αντιμετώπιση διαφόρων φαινομένων, όπως ενδεικτικά οι διαβόητοι θεματοφύλακες του Συντάγματος, ομάδες που αυθαιρετούν αντιποιούμενοι θεσμικές λειτουργίες. Υπάρχει όμως και ένα πεδίο που εξαιτίας της πρακτικής μας έχουμε υποστεί διεθνή διασυρμό. Και φυσικά αναφέρομαι στις αθρώες αναφορές για ξυλοδαρμούς και κλοπές που καταγγέλλονται από πρόσφυγες και μετανάστες και για τις επαναπροωθήσεις στα διαβόητα pushbacks. Φτάσαμε να διαβάζουμε κατηγορίες ακόμα και για πνιγμούς, πράγμα που εγώ δεν θέλω να πιστέψω. Κύριε Υποστράτη, επειδή στη σχετική έκθεση του Λιμενικού Σώματος για το 2018 δεν βρήκαμε ούτε μία λέξη για τέτοια συμβάντα, θα ήθελα να ακούσω τη δική σας αιτιολόγηση. Κατά την άποψή μας, υπάρχει αυτή η κορύφωση επειδή τα αρμόδια όργανα εκτελούν σαφείς εντολές. Εντολές βαριάς κρατικής παρανομίας. Υπάρχει και ένας ακόμα επικείμενος κίνδυνος που πρέπει να τον δούμε εγκαίρως και τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Ένας μεγάλος αριθμός ατόμων προβλέπεται ότι θα μπει υποψηφιακή παρακολούθηση όταν το λιμενικό και ελληνική ακτοφυλακή αποκτήσουν ένα εργαλείο συλλογής δεδομένων από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Είναι γνωστό ότι για αυτή την προμήθεια λογισμικού κατατέθηκε στον πρόεδρο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, κύριο Μενουδάκο, έτοιμα για την άσκηση των εξουσιών έρευνας και την έκδοση σχετικής γνωμοδότησης. Και κλείνω με δύο ερωτήματα για θέματα υπηρεσιακής λειτουργίας. Πού βρίσκεται η κάλυψη αναγκών υπηρεσίας σε εξειδικευμένους αστυνομικούς που απαιτούνται για διάφορες ειδικότητες υψηλής εξειδίκευσης? Πόσοι έχουν πιστοποιήσεις γι' αυτά? Και τελευταία, πότε θα γίνει έλεγχος στην υπηρεσία υψηλών προσώπων για καταχρηστικές παροχές προστασίας και ασφαλείας? Σας ευχαριστώ. Και εμείς ευχαριστούμε την κυρία Σακ.